Μιχάλη Λεμονή, περιμέναμε ότι αυτέ τι ημέρε θα έκανε μια προετοιμασία εν του πανελληνίου προαθλήματο Αμέα Μπότσια. Τι ακριβώ έχει συμβεί. Και εγώ το περίμενα, φίλε μου, Θάνο, αλλά δυστυχώ μα προλάβανε τα γεγονότα. Δύο μέρε πριν, δηλαδή προχτέ, ενημερώθηκα από τον φίλο μου τον Γρηγόρδο τον Πολυχρονίδη ανεπίσημο ότι δεν θα γίνει. Τελείωσαν οργανωσιά από την Ομοσπονδία, από αθλητέ από την Κρήτη, από τα Χανιά, ότι δεν θα γίνει λόγω ότι δεν βρίσκανε η ημερομηνία για γήπεδα, για το που θα μείνουν οι αθλητές, γιατί μένουν στο Άτικα σε ένα τύπης κέντρο ε, αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να πάει όλη η προετοιμασία πίσω, γιατί περιμέναμε τη Δευτέρα να ήμασταν ήδη στην Αθήνα για προετοιμασία και θα μας προλάβει δυστυχώς με αυτή την τη της ομασπονδίας που καλό θα είναι να επειδή ε, είναι για άτομα με ειδικέ ικανότητε. Καλό θα είναι να είναι πολύ προσεκτικοί. Αυτά δεν γίνονται ούτε εδώ στην περιφέρεια, στο... σε πρωταθλήματα τοπικού επίπεδου. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πρά πράγμα. Δυστυχώ θα μα προλάβουν οι αγώνε, αλλάζει όλη η προετοιμασία. Οι αγώνε του no Bio, του Παγκοσμίου Challenger στην Ιταλία. Και δυστυχώ τον Οκτώβριο θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μετά από το Challenger, το Παγκόσμιο στην Ιταλία. Αυτά είναι ντροπή πράγματα. Και να κοιτάξουν να τα διορθώσουν οι αυτοί που δεν μπορούν να σηκωθούν να φύγουν από εκεί, γιατί δεν είναι διαφήμιση. Μόνο έτσι είναι ανικανότητα αυτό το πράγμα. Ευτυχώ μου καταφέραμε να αλλάξουμε τα ειστήρια, γιατί ήταν ένα δυσβάσταχτο κόστο και για του χορηγού μου και τη διαμονή. Γιατί εμεί εδώ στην Κρήτη πάμε και στην Αθήνα για προετοιμασία. Δεν πάμε μόνο για το πρωτάθλημα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μου φαίνεται ότι είναι αλλού τα μυαλά τους. Η προετοιμασία τώρα θα συνεχιστεί ενώ του, του το Τσάλε στην Ιταλία, Μιχάλη Λεμόν, για σένα. Θα συνεχιστεί, αλλά αλλάζει γιατί όπω ξέρει, θα είναι άλλοι αντιπάλοι. Είναι πιο δυνατοί αντιπάλοι. Πρέπει να φορτσάρουμε. Άλλη προετοιμασία κάναμε για το Πανελλήνιο που και εκεί έχουν έναν αθλητή που δεν πρέπει να είναι καθόλου εκεί. Το ξανακοιτάζουμε φέτο. Αν μπορέσουμε να φύγει, γιατί κοροϊδεύουν ήδη αυτό το άθλημα. Και εγώ πάντα, όπω θα τα λέω έξω τα δόντια. Γιατί αυτό το άθλημα καταρχά Φτιάχνει ζωέ, δεν κάνει πρωταθλητέ και θα συνεχιστεί η προετοιμασία για το Πανελληνίο. Και μετά θα ξαναφορσάγαμε πάλι για το, για το Όλμιο στην Ιταλία. Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω του προπονητέ μου, τον Ανδρέα τον Γεραμίδα, Το Βαγγέλιο Σκοξηλάκη, Το Βυσκοραβευτή, τον Σκάκη, τον Δημήτρη που κι αυτοί αλλάζουν το πρόγραμμά του για να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι. Να ευχηθώ ακόμα επίση καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα στίβου <coughs> που έφυγε σήμερα για το παγκόσμιο στην Ιαπωνία και θα είναι από διάφορους φίλους μπλαισιωμένη ομάδα όπως τη Στέλλα της Μαραγδή τον Κώστα του Στυλιανάκη τον Στεφανουδάκη τον Θανάση τον Προδρόμου ό,τι καλύτερο για την εθνική ομάδα